Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι του Ανατολή Sport από το Βυζινεράκιο Στάδιο, όπου όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής για το Περιφερειακό Πρωτάθλημα μεταξύ της Αναγέννησης και του ΠΑΟΚ Ρουζόνα. Τι? Το ανοίγεις εσύ, έχει κουμπί. Ο Μπαριτάξ εκτελεί με το αστερό, είναι καλή εκτέλεση στο δεύτερο δοκάρι. Ο Δοτελετάξ κερδίζει την μπάλα, ευκαιρία και γκολ! Το 1-0 για την Αναγέννηση στο τρίτο λεπτό με τον Κώστα Δεδελετάκη. Δεν υπήρχε καλύτερη αρχή στο παιχνίδι μας. Ο Κώστας Δεδελετάκης από το φάουλ του Μπαριτάκη κερδίζει στον αέρα τον Χωραφάκη και κάνει το 1-0 πάρα πολύ νωρίς, μόλις το τρίτο λεπτό. 1-0 λοιπόν για την Αναγέννηση. Να δούμε ένα φάουλ Μανώλη για τον ΠΑΟΚ Ρουζόνα. Το σούτ είναι καλό, out του Γιωργόπουλου. Συνεχίζει. Έλα, περίμενε. Μέσα στην περιοχή το σούτ είναι out, είναι corner τελικά. Το σούτ το έκανε ο Μπέρκης. Στο παιχνίδι μας εκτός από τον γκολ δεν έχει καταγραφεί μια άλλη καλή στιγμή. Εδώ το σούτ στο δοκάρι. Το σούτ που έκανε. Να δούμε τώρα ποιος είναι. Ο Λαγκουδάκης, αν δεν κάνω λάθος. Εδώ θα γίνει ένα σούτ, η μπάλα θα φύγει πολύ μακριά. Ωραία, εδώ να δούμε ένα corner Μαρία, η κεφαλιά είναι out, το corner από τον Γεωργόπουλο, η κεφαλιά του Οικονόμου out, ευκαιρία για την ομάδα του Κρουσόνα. Το σούτ που γίνεται, out, πολύ μεγάλη ευκαιρία, πρέπει να είναι ο Παϊσανίδης, από το σούτ του Μπαριτάκη. Ο Παϊσανίδης χάνει απίστευτη ευκαιρία και τελειώνει το ημίχρονο με αυτή τη φάση. Είναι έτοιμα να ξεκινήσει το δεύτερο μέρος. Τώρα ξεκινάει με τους φιλοξενούμενους σέντρα, οι οποίοι βρίσκονται από πάρα πολύ νωρίς πίσω στο σκορ. Ή να κάνει μια σέντρα ή μια προσπάθεια. Προτιμάει να δώσει το μαστοράκι. Αυτός θα κάνει τη σέντρα προς τον Δεδελετάκη. Κάνει το κοντρόλ, μπάλα κοντράζει πάνω στο σώμα του και θα μπλοκάρει όμως ο Χωραφάκης. Μαρκάρεται από το Λαμπράκι. Θοδωράκης δεξιά για τον Κάβαλο. Η σέντρα του Κάβαλο είναι παράλληλη. Κεφαλιά out. Καλή στιγμή με τον Βατσινά που μπήκε μόλις τώρα στο παιχνίδι. Να δούμε λίγο Μανώλη την επίθεση του Κρουσόνα. Ο Κάβαλος από δεξιά στην περιοχή κάνει την παράλληλη σέντρα. Χάνει ο Ταρτάλας, πλασέ του Πατσινά. Από κοντά 1-1. Ισοφαρίζει για τον ΠΑΟΚ Κρουσόνα ο Σαλταπίδας. Να λοιπόν Μανώλη που έχουμε το 1-1 για τον ΠΑΟΚ Κρουσόνα στο 68. Από αυτή τη σέντρα του Κάβαλου έχασε ο Ταρτάλας. Ο Πατσινάς δεν τα κατάφερε και ο Σαλταπίδας από κοντά θα ισοφαρίσει σε 1-1. Για να δούμε λίγο την εξελίσσεται τη φάση, Σαλταπίδας. Εδώ Μανώλη παραλίγο να γίνει και το 1-2. Έχει μακριά ο Παϊσανίδης. Είναι επικίνδυνα τα πράγματα Μανώλη εδώ πέρα, καθώς ο ΠΑΟΚ έχει ανεβάσει από το 60 και μετά πολύ την αποδοσή του. Ο Θεοδωράκης τώρα. Θεοδωράκης κάνει το shoot out. Καλή στιγμή για τον Κουρσόνα στο 70. Φάουλ για την Αναγέννηση, ο Μπαριτάκης. Εκτελεί το φάουλ ο Μπαριτάκης προς το τέρμα. Δοκάρι νομίζω. Δοκάρι για την Αναγέννηση και είναι το δεύτερο από το φάουλ του Μπαριτάκη. Μεγάλη ευκαιρία. Εδώ για να δούμε είναι ευκαιρία. Για να δούμε τώρα από αριστερά το Μαραβέλα. Μανώλη, συγγνώμη που σε διακόπτω. Μαραβέλας κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά του Παϊσανίδη, out! Out η ευκαιρία για την Αναγέννηση στο 86, παρακαλώ. Η Αναγέννηση λοιπόν από τη σέντρα του Μαραβέλα θα είναι η ευκαιρία για τον κόλ. Τσακούμε. Λοιπόν, Μαστοράκης. Εδώ έχουμε φτάσει στο 88. Μαστοράκης εκτελεί. Η μπάλα εκεί που φτάνει είναι μόνο στο Χατζάκη. Για να δούμε το Χατζάκη. Ευκαιρία, Χατζάκη στο σουτ! Σώζει ο Χωραφάκης! Μεγάλη ευκαιρία. Λοιπόν, σε αιτία το σκορ έχει γίνει 2-0. Εδώ για να τον Παϊσανίδη, καλό το σουτ out. Το σουτ του Παϊσανίδη και τέλος του αγώνα με αυτό το σουτ. Ο διαιτής το λύγει ακριβώς. Για να είμαστε ακριβείς, όχι ακριβώς, το 92 το λύγει. 1-1, Αναγέννηση ΠΑΟΚ Ρουζόνας.